εγώ, με θέματα κρατικής αλλαγής και αποκατάσταση από τις φυσικές καταστροφές. Έτσι παρουσιάστηκε αυτή η ανάγκη να γίνει μια αναδιάταξη και όλο αυτό έγινε για να είναι αποτελεσματικότερος ο μηχανισμός και όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποκατασταθούν και οι ζημίες αλλά και το περιβάλλον και να ανακουφιστούν και οι συμπατριώτες μας, οι συνέλληνες που έχουν πληγεί από αυτή την τελευταία καταστροφή από τις πυρκαγιές. Κύριε Αναστασιάδη, παίρνοντας υπόψη το παράδειγμα, το επίσης σκληρό παράδειγμα του 2007, ιδίως στην Ηλία, αλλά και άλλα γεγονότα και την κρίση στο Μάτι και τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές, στην κοινή γνώμη δημιουργείται εύλογα ή όχι, δεν είναι και πάντοτε εύλογο, η ανησυχία ότι εξαγγελίες για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος γίνονται, μέτρα για την βοήθεια των πυροπλήκτων ανακοινώνονται, αλλά στην πράξη τα πράγματα δεν αντιστοιχούν σε αυτό που συνήθως το πολιτικό σύστημα εξαγγέλει. Ποιες εγγυήσεις έχουμε τώρα απέναντι στους πολίτες ότι αυτή η μεγάλη καταστροφή δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τα γεγονότα και τα πράγματα αλλά και η ταχύτητα και η ένταση και η έκταση των φυσικών καταστροφών τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ναι, είναι αληθές. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή μας πρόλαβε. Βέβαια. Συζητούσαμε το σογκιό και μας προσπέρασε. Άρα τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ αλλά και οι δομές του κράτους έχουν αλλάξει. Θεωρώ ότι η σημερινή αναδιάταξη του Μεγάλου Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό κατευθύνεται στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ο κύριος Θεαντόπουλος είναι υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό για να υπάρχει ο έλεγχος ότι η αρρωγή και η αποκατάσταση η κρατική αρρωγή αλλά και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος θα κινούνται στους χρόνους που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να δείτε και να δούμε και να τονίσουμε ότι άμεσα αντέδρασε η κυβέρνηση, άμεσα αντέδρασαν όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ανακοίνωσαν μια πρώτη δέσμη γενναίων μέτρων ανακούφισης των πληγέντων σε όλα τα επίπεδα, από τις κατοικίες μέχρι τις επιχειρήσεις, τους αγρότες, τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και άμεσα ηλεκτρονικά και με ένα κλικ, όπως χαρακτηριστικά ελέγχει, θα γίνεται η εκταμείευση των ποσών για να αρχίσουν οι συμπολίτες μας να κάνουν μια νέα αρχή μετά την ζημιά και την καταστροφή που κάναν. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το σύστημα αυτό και ελπίζω πως οι συμπολίτες μας πολύ σύντομα θα έχουν ξεπεράσει αυτό το μεγάλο σοκ και τη μεγάλη καταστροφή που έχουν δεχθεί. Κύριε Αναστασιάδη, αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως στην υπόθεση της κλιματικής κρίσης, όπως την χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης χθες. Αυτό και ως όρος ακόμη αντιστοιχεί ή αντανακλά ευρύτερες μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να σημειωθούν στην οργάνωση της οικονομίας, στην οργάνωση του κράτους, της δημόσιας διοίκησης, έτσι ώστε να μπορεί ένας κρατικός μηχανισμός να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Έχετε την εκτίμηση ότι το πολιτικό σύστημα είναι έτοιμο για τέτοιες κλίμακες μεταρρυθμίσεις, είναι εν τέλει έτοιμο για μια ευρύτερη συμφωνία? Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από τον πολίτη. Χρειάζεται, ακούγομαι? Ναι, βεβαίως. Ναι, χρειάζεται σε αυτή την προσπάθεια που αφορά όλους, όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη, να συμμετέχει και ο πολίτης. Δεν γίνεται μόνο η κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη, θα πρέπει να προτείνουν, θα πρέπει να σχεδιάζουν, αλλά θα πρέπει και ο πολίτης να σέβεται αυτό που έχει, να σέβεται το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι έχει μπει και στα σχολεία το μάθημα αυτό, η εκπαίδευση, αλλά χρειάζεται και η κοινωνία να πει σε αυτή την λογική. Είμαι βέβαιος πως η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη, η κυβέρνησή μας έχει
κατεύθυνση προς την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι στο ταμείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης ένα μεγάλο ποσό θα διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια στην πράσινη οικονομία για να προστατευτεί το περιβάλλον. Πράσινη μετάβαση, ναι. Στην πράσινη μετάβαση, στην πράσινη οικονομία. Και βεβαίως ακούμε καθημερινά και ακούτε τις εξαγγελίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την ενέργεια η οποία θα παράγεται χωρίς να παράγει καθόλου ρήπους. Ναι, είναι ο στόχος δηλαδή, μέχρι το 2030. Μέχρι το 2030 ήδη στην περιοχή της Κοζάνης και της Πολεμαίδος έχουν μειωθεί πολύ η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη και αυτό βεβαίως θέλει τον χρόνο του, αλλά έχει μπει πρόγραμμα και στρατηγική να μηδενιστούν οι ρήποι από την ενέργεια και να έχουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές όπως άλλες χώρες με λιγότερα πλέον εκτήματα από τα δικά μας όσον αφορά τον ήλιο και το φυσικό περιβάλλον. Έχουν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα και έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουμε από ανανεώσιμες πηγές. Αυτός είναι στόχος και αυτό πρέπει να γίνει και είναι στόχος της κυβέρνησης και έχει μπει στο πρόγραμμα της κυβέρνησης και ήδη εφαρμόζεται. Το ίδιο και η πράσινη μετάβαση και η πράσινη οικονομία και σε όλα τα επίπεδα. Και από την βιομηχανία μέχρι την αγροτική οικονομία και την κτηνοτροφία. Θέλει τον χρόνο του διότι χρειάζονται αλλαγές, χρειάζονται προσαρμογές, χρειάζονται νέες συνθήκες και νέα δεδομένα για τις παραγωγές και τις καλλιέργειες. Αλλά νομίζω ότι σύντομα αντιλαμβάνεται και ο κόσμος από τα φυσικά φαινόμενα ότι είναι μια ανάγκη και σύντομα θα μπούμε όλοι σε αυτή τη λογική και θα έχουμε αυτή την μετάβαση. Και τέλος πάντων θα καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε όλη την έκταση. Τώρα φαίνεται ότι επισπεύδηκε η κυβέρνηση η κατάθεση του σχετικού περιβαλλοντικού νόμου. Το ανακοίνωσε και ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι το Νοέμβριο. Εδώ περιμέναμε να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί και ασφαλώς ποιο είναι το περιεχόμενό του. Αλλά πάντως είναι φανερό ότι αυτές οι εξελίξεις κάνουν και την κυβέρνηση να επιταχύνει τις ενέργειες της. Ναι, επισπεύδονται όλα, διότι όπως είπα στην αρχή, η κλιματική αλλαγή ήρθε και μας προσφέρασε. Και αυτό δεν φαίνεται μόνο στην χώρα μας, φαίνεται και σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Αυτή την περίοδο είχαμε μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Πέρσι ζήσαμε από μακριά τις πυρκαγιές της Καλιφόρνιας και της Αυστραλίας που επίσης οφείλονται στις κλιματικές κλιματολογικές συνθήκες. Άρα η κοινωνία, ο κόσμος όλος και η κάθε χώρα ξεχωριστά αναλαμβάνοντας την ευθύνη πρέπει να προχωρήσει με γοργά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Στασιάδη, θα υπομνήσω για μία ακόμη φορά την θέση σας, την προεδρία σας στην Επιτροπή του Ελληνισμού της Διασποράς στη Βουλή, διότι είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ομογένεια ανέλαβε πάλι πρωτοβουλίες για την πρωτοβουλίες αρρωγής προς τους πυροπλήκτους. Υπάρχει κινητοποίηση των Ελλήνων στην Αυστραλία, όπως επίσης και οι ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς τα βλέπετε αυτές τις κινήσεις, πέραν της παραδοσιακής στάσης του ελληνισμού ανά τον κόσμο, πάντοτε το έκανε αυτό? Είναι γεγονός ότι οι φωτιές στην χώρα μας προκάλεσαν το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, άρα έγιναν γνωστές παντού οι ομογενείς μας σε όλο τον κόσμο, όπως το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν για άλλα θέματα, έτσι και τώρα ξεκίνησαν την οικονομική την βοήθεια, δηλαδή τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για τους πυρόπληκτους και αποδεικνύουν έτσι για μία ακόμη φορά τα φιλάνθρωπα, τα αλληλέγγυα και τα πατριωτικά τους αισθήματα. Αυτή τη στιγμή ένα κίνημα υποστήριξης ξεκίνησε σε όλο τον κόσμο. Το κίνημα αυτό υπάρχει και στη χώρα μας και είναι συγκινητικό και αποδεικνύει πως πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι.
ξέσπασε από άκρησα στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν Έλληνες και όχι μόνο. Διάβαζα σήμερα ότι και το Πατριαρχείο της Σερβίας ξεκίνησε μια διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων για να ενισχύσει το Σπύρο. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική και όπου υπάρχουν Έλληνες. Και η Ιερά και η Επισκοπή της Αυστραλίας ήδη έχει ξεκινήσει τη συγκέντρωση χρηματικού ποσού για να ενισχύσει τους πυρόπιτους, αλλά και της Αμερικής, όπως είπατε, από τους πρώτους, η Επισκοπή της Αμερικής και ο κύριος Ευκληροφόρος, αλλά και πολλές κοινότητες και σωματεία και ενώσεις ξεκίνησαν ήδη τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας. Η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, η Παμακεδονική Ένωση της Βικτωρίας, η ΑΧΕΠΑ, που ξεκίνησαν από τους πρώτους να συγκεντρώνουν χρήματα. Η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση, η ΠΑΔΕ, όπου μίλησα χθες με τον πρόεδρο, τον κύριο Ραπτάκη, και μου είπε ότι ήδη συγκάλεσε διοικητικό συμβούλιο να κάνουν ό,τι έκανε το 2007 ο κύριος Αυτάκης, αν θυμάστε, είχε συγκεντρώσει χρήματα για τους πυρόπληκτους της Πελοποννήσου. Θα κινηθούν και αυτοί στην ίδια κατεύθυνση για συγκέντρωση χρημάτων και ενίσχυση των πυρόπληκτων. Το ίδιο κάνει και το Δίκτυο Ερετών Αυτοδίκησης Ευρώπης. Η κυρία Ζαχαράκη και σχεδόν όλοι οι φορείς, οι ενώσεις, οι σύλλογοι, οι κοινότητες, τα σωματεία, όλοι έχουν κινητοποιηθεί, μεμονωμένοι άτομα στην Ομογένεια έχουν κινητοποιηθεί για να ενισχύσουν τους πυρόπληκτους της Ελλάδας. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί ενώ η στεναχώρια των ανθρώπων αυτών δεν έχει καράσει και ίσως και τα δάκρυα τους ακόμα υπάρχουν στα μάτια, αλλά νομίζω ότι νιώθουν και έχουν ελπίδα, γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι μόνοι τους. Πέρα από την κυβέρνηση και το κράτος και την πολιτεία που αμέσως στάθηκε δίπλα τους, βλέπουμε και όλη την κοινωνία και την ελληνική αλλά και την Ομογένεια, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε ξανά για την Ομογένεια, να είναι δίπλα τους, έτσι ώστε σύντομα να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Είναι μια πολύ ελπιδοφόρα κίνηση, όπως πάντα. Ναι, πάντοτε συνέβαινε αυτό, είναι αληθές αυτό. Έτσι. Οι ομογενείς μας πρωτοπορούσαν σε αυτά τα θέματα και έδειχναν μέσα από αυτό και μέσα από αυτό τα πατριωτικά τους αισθήματα, ότι πάντα σκέφτονται τη χώρα, πάντα σκέφτονται τους Έλληνες, τους συμπατριώτες τους, και πάντα φροντίζουν να τους βοηθούν. Το κάνανε και όλη τη δεκαετία της κρίσης. Αλήθεια, επίσης. Ναι, βέβαια, έτσι. Τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια πολύ έντονα, και θα το κάνουν συνέχεια, γιατί είναι στοιχείο έχουν στην ψυχή τους την Ελλάδα. Έτσι, είναι στοιχείο της φυσιογνωμίας της Ομογένειας. Κύριε Αναστασιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία αυτή. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχουμε καλή Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο. Να είστε καλά. Και καλά νέα, όχι άλλες. Και να έχουμε καλά νέα από εδώ και πέρα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Επίσης.